Σιγανινέ. Κυρίες και κύριοι, δοκιμάζουμε εκ νέου τις δυνάμεις μας στη Θεσσαλονίκη. Και τις δοκιμάζουμε γιατί αυτό που βιώνουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη δεν μας αξίζει. Και δεν μας αξίζει γιατί είναι εθνομηδενιστικό. Είναι χυδαίο. Και πρέπει να πάρει τις απαντήσεις του. Απαντήσεις που δόθηκε σε κάποιους ευκαιρία να δώσουν και δεν το έκαναν. Ευκαιρίες που θα μπορούσαν να δώσουν άλλοι έχοντας τις πολιτικές δυνάμεις και τα επικοινωνιακά μέσα και δεν το έπραξαν. Φιλοδοξούμε να το πράξουμε εμείς. Με την εμπειρία μας, με την αγωνιστικότητά μας, με τους ανθρώπους μας που τους γνωρίζει πλέον η κοινωνία της πόλης, αλλά και με τη στήριξη ανθρώπων και πολιτικών δυνάμεων όπως η Πατριωτική Ριζοσπαστική Ένωση, όπως ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας, αλλά και άλλες που από την πρώτη στιγμή στάθηκαν δίπλα μας και δήλωσαν ενεργά ότι συμπαρίσσονται στην προσπάθεια αυτή. Ήδη ξεκινήσαμε στη Θεσσαλονίκη με μια μεγαλειώδη συγκέντρωση. Πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ προς το καλύτερο για τους επόμενους μήνες και θα δώσουμε την απάντηση που χρειάζεται τόσο στην διοίκηση Κουτάρη, όσο και σε οποιονδήποτε άλλον που δεν τόλμησε να μπει στην πρωτοπορία του αγώνα, της συνέχειας του μακεδονικού αγώνα, διότι είναι αδιανόητο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης να χαρακτηρίζει κατάπτυστους αυτοί οι οποίοι διαδηλώνουν υπέρ της Μακεδονίας, είναι αδιανόητο η Δημοτική Αρχή Θεσσαλονίκης να φιλοξενεί αυτονομιστικές εκδηλώσεις μέσα στο Δημοτικό Μέγαρο, όπου ακούστηκαν τραγούδια υπέρ της Μακεδονίας όπως την εννοούν οι Σκοπιανοί, και ότι πρέπει να απελευθερωθεί από τους δυνάστες Έλληνες. Αυτά μόλις πέρσι, το Μάιο, στη γιορτή πολυγλωσσίας που οργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, και όλα αυτά τα οποία έχουμε την ατυχία να τα βιώνουμε και ίσως να μην σας γίνονται γνωστά στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Στις 26 Μαΐου θα δώσουμε την απάντηση όλοι μαζί, όπως πρέπει να δώσουμε την απάντηση γενικότερα, γιατί αυτό που βιώνουμε όλοι οι Έλληνες δεν μας αξίζει πλέον. Δεν αξίζει στην ιστορία μας, στον πολιτισμό μας, στην κληρονομιά μας. Προσπάθειες όπως της Πατριωτικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως, που φιλοδοξεί να συσπυρώσει όσο γίνεται περισσότερο κόσμο και φορείς γύρω της, είναι αξιέπαινες και μακάρι να προχωρήσουμε με δύναμη. Καλή δύναμη και καλά αποτελέσματα σε όλους.